Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Βασίλη Κουτσαβλή, τον πρόεδρο των φίλων του κτήματος Τατοίου. Θέλετε να μας πείτε τι κίνδυνο αντιμετώπισε το Τατοί? Ναι, είχαμε δυστυχώς αυτή τη μεγάλη φωτιά η οποία ξεκίνησε μέσα στο κτήμα Τατοίου και η ανησυχία όλων μας ήταν μην μετακινηθεί προς τον ιστορικό πυρήνα. Το κτήμα Τατοίου είναι 42.000 στρέμματα. Η φωτιά ξεκίνησε πολύ μακριά από τον ιστορικό πυρήνα του κτήματος, εκεί που είναι δηλαδή τα κτίρια και τα αντικείμενα που φυλάσσονται σε αυτά, άμαξες, αυτοκίνητα κτλ. Και φοβόμασταν μην ο άνεμος γυρίσει τη φωτιά προς τον ιστορικό πυρήνα, γιατί δεν θα υπήρχε τρόπος να εκενωθούν τα κτίρια από όλα αυτά τα αντικείμενα που φυλάσσονται σε αυτά. Ευτυχώς όλα πήγαν κατευχήν, δεν ανέβηκε η φωτιά στον ιστορικό πυρήνα, έκαψε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του δάσους. Τώρα θα δούμε περίπου πόσα στρέμματα είναι αυτό το κομμάτι που κάηκε. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Νίκος Χαρδαλιάς, είπε ότι είναι περίπου 12.500 στρέμματα, αλλά δεν ξέρουμε αν όλα αυτά είναι μέσα στο κτήμα Τατοίου, είναι και στην περιοχή της Βαρυγόμπης. Δυστυχώς η εικόνα όμως, αυτό είναι το θλιβερό και μας λείπει σε όλους, είναι ότι κανείς ανεβαίνοντας πια στο Τατόι δεν θα βλέπει αυτό το δάσος που έβλεπε δεξιά και αριστερά του δρόμου, διότι η περιοχή της Βαρυγόμπης, που είναι πριν το κτήμα Τατοίου δηλαδή, έχει καεί ολοσχερός. Πέρασε η φωτιά μέσα από την πόλη, έκαψε τα σπίτια όπως είδαν όλοι στις τηλεοράσεις κτλ. Ήταν μια απίστευτη καταστροφή που κανείς δεν την περίμενε, γιατί η φωτιά αρχικά δεν κινούνταν προς τον αστικό ιστό της Βαρυγόμπης. Ήταν από την άλλη πλευρά, αλλά γύρισε η φορά του ανέμου με αποτέλεσμα να κάψει και την περιοχή της Βαρυγόμπης. Είμαστε τυχεροί λοιπόν μέσα στην ατυχία ότι οι άνεμοι ήταν ευνοϊκοί και δεν έστρεψαν τη φωτιά προς τον ιστορικό πυρήνα. Τι έγινε με τα αντικείμενα αξίας, απομακρύνθηκαν από το Τατόι? Υπήρχε μια σκέψη ότι αν η φωτιά συνέχιζε την πορεία της προς τον ιστορικό πυρήνα, να βρεθεί ένας τρόπος να εκενωθούν τα κοντέινερς που περιέχουν μέσα πάνω από 100.000 αντικείμενα στέως βασιλικής οικογένειας, και είναι και τα αντικείμενα που θα μπουν στα μουσεία όταν αυτά με το καλό γίνουν. Γι' αυτό το λόγο του Υπουργείου Πολιτισμού και Υπουργός Πολιτισμού ανέβηκε στο Τατόι στις 10 η ώρα το βράδυ προχθές για να ξεκινήσει μια προληπτική και επιλεκτική μετακίνηση κάποιων πολύτιμων αντικειμένων σε περίπτωση που δεν καταφέρναν να σώσουν το κτήμα. Οπότε έγινε μια πρώτη μετακίνηση αντικειμένων. Δεν ξέρουμε ποια αντικείμενα φύγαν ακριβώς. Η ίδια η Υπουργός είπε ότι ήταν αυτά που ήταν συσκευασμένα και έτοιμα και μπορούσαν να φύγουν. Μεγάλα φορτηγά ανέβηκαν 10 η ώρα στο Τατόι και τα μετακίνησαν σε ασφαλές σημείο εκτός Τατοίου. Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για λόγους ασφαλείας, όπως καταλαβαίνετε, γιατί αυτά τα αντικείμενα είναι πολύ σημαντικά. Πήγανε να φυλαχθούν κάπου προσωρινά και όταν τελειώσει με το καλό όλη η ιστορία να ξαναγυρίσουν πίσω στο κτήμα Τατοίου. Θα ήθελα να πω βεβαίως εδώ ότι ήταν αδύνατο με τη φωτιά στην πλάτη να μπορέσουμε να εκενώσουμε όλα τα κτίρια από το Τατόι. Αν η φωτιά έφτανε στον ιστορικό πυρήνα, δυστυχώς σήμερα δεν θα υπήρχε το Τατόι. Οπότε γλιτώσαμε τα χειρότερα και ευχόμαστε και η επόμενη μέρα να βρει όλους τους αρμοδίους γύρω από ένα τραπέζι για να συζητήσουμε πώς θα αποκατασταθεί η ζημιά στο δάσος αρχικά και το πιο σημαντικό στοιχείο, τι θα γίνει με τα μέτρα πυροπροστασίας από εδώ και πέρα για το κτήμα. Γιατί δυστυχώς στο κτήμα Τατοίου δεν έχουμε επαρκή μέτρα πυροπροστασίας. Την περίοδο που προηγήθηκε είχαν πάρθει κάποια μέτρα προστασίας από τους αρμόδιους? Ναι, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων Τατοίου και δική μου, πριν από περίπου 1,5 με 2 μήνες ανέβηκε στο Τατόι ο Υπουργός ο Νίκος Χαρδαλιάς, πολιτικής προστασίας, για να δει τι χρειάζεται άμεσα να γίνει. Και με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι και αυτό βοήθησε και συνέβαλε στο να μην καεί το Τατόι και να το γλιτώσουμε. Έγινε ένας πολύ μεγάλος εκτεταμένος καθαρισμός την περίοδο του Μαΐου-Ιουνίου δεξιά και αριστερά των δρόμων. Έγινε μια ζώνη πυρασφαλείας και τα καλώδια της ΔΕΗ που ήταν μέσα στον ιστορικό πυρήνα, τα εναέρια, υπογειοποιήθηκαν. Με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να, περιορίσουμε να περιοριστεί η φωτιά και να μην έχουμε άλλα έκτακτα γεγονότα σε σχέση με αυτό. Οπότε ναι, λήφθηκαν κάποια μέτρα, δεν είναι όμως επαρκή τα μέτρα αυτά σε καμία περίπτωση για να περιφρουρήσουν το κτήμα στο σύνολό του.
Θεωρείς ότι υπήρξαν λάθη από τους αρμόδιους έτυχη να κάνει με την πρόληψη αλλά και κατά τη διάρκεια της φωτιάς? Το μόνο λάθος εγώ που θα έβλεπα είναι, όπως όλοι λένε, μία μικρή καθυστέρηση, μικρή μεγάλη καθυστέρηση στα εναέρια μέσα την ώρα που ξεκίνησε η φωτιά. Γιατί όλοι όσοι είδαν τη φωτιά να ξεκινάει μέσα στο δάσος Στατοίου, ήταν μια πολύ μικρή αιστεία και υπήρξε μια καθυστέρηση περίπου μία ώρα για να έρθουν τα εναέρια μέσα, γιατί στην περιοχή που ήταν η φωτιά δεν υπήρχε πρόσβαση στα επίγεια, δηλαδή στα αυτοκίνητα και στις πυροσβεστικές ομάδες. Άρα μόνο με εναέρια μέσα θα μπορούσε να περιοριστεί. Υπήρξε αυτή η καθυστέρηση, η οποία έδιωξε τη φωτιά πολύ γρήγορα και λόγω φυσικά των υψηλών θερμοκρασιών και της κατάστασης που επικρατούσε εκεί. Και αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα που επέκτηνε τη φωτιά. Από εκεί και πέρα, το κομμάτι του Τατοίου, βέβαια, αυτό που λέμε από το Σύλλογο, από το 2012, ότι χρειάζεται ο ιστορικός πυρήνας, δηλαδή τα 6.000 στρέμματα από τα 42 που είναι το Τατόι, περιμετρικά μια ζώνη πυροπροστασίας. Μεγάλου πλάτους, έτσι ώστε όταν πάρει φωτιά η Πάρνηθα, οπουδήποτε είναι αυτή η φωτιά, φτάνοντας στη ζώνη πυρασφαλείας, να μην μπει μέσα στον ιστορικό πυρήνα, δηλαδή στα 6.000 στρέμματα που είναι δάσος και έχουμε μέσα τα 40 ιστορικά κτίρια. Έτσι πιστεύω ότι θα γλιτώσει το Τατόι για τα επόμενα χρόνια. Με μια μεγάλη ζώνη πυροπροστασίας γύρω από τον ιστορικό πυρήνα, φυσικά με πυροσβεστικούς κρουνούς, συστήματα αυτόματα πυρανίσνευσης, για να προστατεύσουμε όλο αυτό το χώρο με τα κτίρια και τα αντικείμενα. Ισχύει ότι κάποιοι κρούνοι της πυροσβεστικής δεν είχαν νερό? Δυστυχώς το Τατόι δεν έχει νερό. Το μόνο νερό που έχει το κτήμα είναι από τις πηγές της Πάρνηθας. Οι πηγές της Πάρνηθας κατεβάζουν το νερό στην κεντρική δεξαμενή του κτήματος, αλλά το νερό δεν επαρκεί για να λειτουργήσουν οι πυροσβεστικοί κρουνοί, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Βεβαίως το Υπουργείο Πολιτισμού έδρασε άμεσα με την πυροσβεστική και ανέβηκαν στο Τατόι γύρω από τα κτίρια με τα αντικείμενα υδροφόρες. Οπότε υπήρχε νερό στο Τατόι. Υπάρχουν και τρεις μεγάλες δεξαμενές για τα ελικόπτερα μέσα στον ιστορικό πυρήνα. Άρα πιστεύω ότι νερό υπήρχε, όχι βεβαίως επαρκέστατο, αν σε περίπτωση που έφτανε η φωτιά στα κτίρια, να σβηστούν όλες αυτές οι φωτιές. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν υπήρχε και άμεση πρόσβαση στο κτήμα, λόγω του ότι έκλεισε ο δρόμος από τη φωτιά. Έπρεπε να κινηθούν τα αυτοκίνητα για να ανεφοδιαστούν με νερό από πολύ μακριά. Και αυτό βεβαίως είναι ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να δούμε. Δηλαδή το θέμα του νερού και των πυροσβεστικών κρουνών. Αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνουν οργανωμένα με ένα σύστημα διαχείρισης, πυρανίσνευσης και πυροπροστασίας, το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα στο Τατόι. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη τηλεφωνική μας συνέντευξη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και χαίρομαι πάντα να μιλάω στα τοπικά μέσα.